Κυρίω κάνει έργο. Ακόμα και οι δηλώσει του παράγουν έργο. Πού παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Πού αναφερόταν. Σε όλου μα. Σε όλου μα. Σαφέ είναι. Σε ουδή ήταν εκτό. Σε όλου. Δεν είχε καμία. Ήταν μια παρότρινση, αυτονόητη παρότρινση. Δεν χτύπαγε η καμπάνα κάπου. Όχι, η καμπάνα αφού καταθέτουμε νομοσχέδια. Από τούτη από αύριο μεθαύριο. Τότε γιατί το είπε. Διότι πρέπει να λέγονται ορισμένα αυτονόητα για να τα θυμόμαστε σε όλη την πορεία μα. Όχι στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, με τα αυτοκίνητα τι απέγινε, βέβαια. Είχατε άλλα. Ένα θέμα τα θυμόμαστε. Είχε δίκιο. Ήταν δική σα που θέλανε τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, είχε δίκιο, για στο στόμα του δηλαδή. Όχι οι δικοί μα, όλοι οι βουλευτέ θέλουν τα αυτοκίνητα και θέλουν και. Όχι όλοι, εμεί είπαμε ότι δεν θέλουμε αυτοκίνητα. Εγώ είπα, δεν θέλω και άλλοι. Όχι, το είπαμε ω ποτάμι. Δεν το είπαμε τώρα. Εγώ δέχομαι ότι η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση έξω από το κοινό αίσθημα αυτή τη στιγμή. Αδική και τη Βουλή και του βουλευτέ. Δέχομαι ότι ένα βουλευτή επαρχία μπορεί να έχει ανάγκη το αυτοκίνητο. Ένα βουλευτή Αθηνών δεν το έχει ανάγκη το αυτοκίνητο. Θα δώσει 5.000 ευρώ. Όπως επίσης δεν έχει ανάγκη και την αστυνομική προστασία. Να με σαφείς. Όχι μόνο αυτοκίνητο, και αστυνομική προστασία. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι μπορεί να έχει αστυνομικούς να σε προστατεύουν. Από ποιον να σε προστατεύουν. Μα εδώ λέει αντιδρούν μερικοί δικοί σας επειδή ορισμένοι, θα ένας και όχι ορισμένοι δύο. Μάλιστα θεωρούν βουλευτές από όλα τα κόμματα και εδώ γνωρίζει όχι, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Λέω, γνωρίζει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θέλουν τον οδηγό, θέλουν τον αστυνομικό φρουρό για οδηγό. Αυτό είναι και εκτός νόμου. Καθαρά πράγματα. Έτσι συμβαίνει, λέω. Αυτό πρέπει να αλλάξουν. Αυτά. Όχι, υπέθεσε ότι θα συμφωνήσει. Όχι, δεν συνέβαινε, λέω. Εγώ είμαι εναντίον. Και για οδηγό τη γυναίκα. Εγώ είμαι εναντίον των παιδιών να τα πιάσουν. Αυτά τα θέματα, ορθώς είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, πρέπει να. Ναι, αλλά ο Τσίπρας το πρωτόβαλε το θέμα. Το βάλανε πολλοί βουλευτές. Ο Τσίπρας το πρωτόβαλε. Δεν του είπε κανείς να βάλει θέμα για τα αυτοκίνητα. Επειδή η πρόεδρος της Βουλής, κυρία Παπαδόπουλου, υπάρχει μια σύμβαση. Λίζινγκ, δεν αγοράζει αυτό. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε θα ισχύσουν τελεία. Όταν τελειώνει η σύμβαση. Έχουμε καιρό λοιπόν. Μπορεί και νωρίτερα. Δεν το ξέρω. Μέχρι όταν τελειώνει η σύμβαση. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να γυρίσουμε.